Καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο για να με δείτε, να δείτε με ποια μιλάτε, γιατί κακά τα ψέματα η χημεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και θα παίξει ρόλο και για εσάς, αλλά παίζει ρόλο και για μένα οπωσδήποτε. Επομένως, αν έχω κάνει καλή στόχευση και αν μου μοιάζετε ή τέλος πάντων μοιάζουμε ή ταιριάζουμε, δεν σας αρέσει το marketing. Για μένα είναι αρκετά ψυχρό και αδιάφορο, εν πάση περιπτώσει. Για να καταλάβετε, είμαι μουσικός, τελείωσα πιάνο στο Δύο Αθηνών, κλασικό. Μου αρέσει φιλοσοφία, έχω πάθει μια αιμονή με τον Τολστόι, τώρα τελευταία όλο τον Τολστόι διαβάζω. Είμαι γιατρός, τελείωσα ιατρική Αθήνας και σκόπευα να κάνω παιδιατρική. Απλώς τι γίνεται, εμένα η πρώτη μου προτεραιότητα είναι η οικογένειά μου. Πρώτη προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Όταν ξεκίνησα και πήγα να κάνω ειδικότητα, πήγα στο Παίδων Πεντέλης, πολύ καλή άνθρωποι εκεί παρεμπιπτόντως, μου είπαν ότι εντάξει, μην περιμένεις να τελειώνεις στις 3, το είχα ρωτήσει πριν. Εδώ τελειώνουμε 4, 5, 6, έχουμε τελειώσει και στις 8 από εδώ πέρα. Αυτό σε συνδυασμό με 2 μέρες την εβδομάδα μέσο όρο 24 ώρες ημερία, που λείπεις τελείως από το σπίτι, και 20 μέρες διακοπές το χρόνο, είναι μη αποδεκτό. Καταρχάς είμαι πολύ μεγάλη για να μου λέει κάποιος πότε θα κάνω διακοπές και πόσες μέρες. Παρόλο που δεν μου αρέσουν διακοπές βαριά. Και σίγουρα είναι μη διαπραγματεύσιμο το να λείπω τόσες ώρες από το σπίτι και από τα παιδιά μου. Είναι μη αποδεκτό. Παρόλα αυτά, σίγουρα το να είμαι μόνο μαμά και μόνο μέσα στο σπίτι δεν μου πάει και είναι και κατασπατάλης του δυναμικού μου, για να λέμε και την αλήθεια, όπως και για όλες τις γυναίκες. Και δεν το αντέχω και δεν είναι και καλό παράδειγμα για τα παιδιά. Έχω αρκετές φιλοδοξίες, θέλω να πετυχαίνω πράγματα, να προοδεύω, θέλω να δημιουργώ και θέλω και να βοηθήσω, που είναι ο μόνος τρόπος να είναι κάποιος ευτυχισμένος. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να προσφέρει κάποιος ανάλογα με τη ζωή του. Εντάξει, εμείς κάτι κάνουμε τέλος πάντων. Έχουμε μαζέψει 8 ζώα, βοηθάμε λίγο οικονομικά. Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα, σκέφτομαι, να κάνω μια φάρμα με διασωθέντα ζώα αγροκτήματος. Επομένως, αυτό που θα δείτε τώρα μου δίνει τη δυνατότητα να τα κάνω όλα αυτά. Πιστεύω ακράδαντα πως δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να εκπληρώσουν αυτό που θέλουν με τους όρους που το θέλουν. Άρα τώρα τι θα γίνει. Θα δείξω λίγο τα ψυχρά μαθηματικά, τη στρατηγική, το είδος της επιχείρησης στην οποία αναφέρομαι, και μετά θα δείτε μια πολύ μικρή ομιλία που είχα κάνει στην αρχή της επιχείρησης όταν είχαν έρθει τα πρώτα αποτελέσματα. Ξεκινάμε. Βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπου δραστηριοποιούμαστε είναι τα εξής. Συνεργαζόμαστε με μια αμερικάνικη εταιρεία και κινούμαστε στον χώρο ανάμεσα στο franchise και στο affiliate marketing, συνδυάζοντας τα ωφέλη και των δύο. Το franchise το ξέρετε, Goodies, McDonald's, μικρογεύματα, Γρηγόρης κλπ. Έχει το πλεονέκτημα της πολύ μικρής πιθανότητας αποτυχίας, γιατί υπάρχει έτοιμο δοκιμασμένο σύστημα, έτοιμα δοκιμασμένα προϊόντα, έτοιμο δοκιμασμένο brand κλπ. Μειονέκτημα είναι το πολύ μεγάλο κόστος του να αποκτήσει κάποιος franchise μιας τέτοιας επιχείρησης. Το μοντέλο του affiliate marketing τώρα έχει το πλεονέκτημα πως δεν έχει κόστος, δεν πρέπει δηλαδή να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ για να αγοράσεις την αντιπροσωπεία και δεν χρειάζεται να έχεις εσύ ούτε το προϊόν, ούτε να στοκάρεις οτιδήποτε. Απλώς το κλασικό affiliate marketing είσαι μόνος σου. Δεν υπάρχει σύστημα, δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει τίποτα. Το affiliate marketing τώρα τι είναι? Είναι όταν παίρνεις προμήθεια από το τζίρο που δημιουργείς κάπου αλλού. Παράδειγμα, όταν πας να κλείσεις αεροπορικά εισιτήρια, σου πετάγεται ένα pop-up, ένα link και σου λέει θέλεις να κλείσεις και ξενοδοχείο. Προφανώς δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους, αυτό το κάνουν γιατί παίρνουν μια προμήθεια. Εμείς ευτυχώς συνδυάζουμε τα ωφέλη των δύο αυτών χώρων χωρίς τα βασικά τους μειονεκτήματα. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι πως η επιχείρηση είναι online. Ο τρόπος δραστηριοποίησης, τα προϊόντα, η διαδικασία, τα πάντα είναι online. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι πέρα από το κλισέ ότι το ίντερνετ δίνει το μέλλον, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του χρόνου και του χώρου δραστηριοποίησης. Δουλεύεις από παντού και υπάρχει δυνατότητα παγκόσμιας επέκτασης. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα εμείς? Μέσω των παροχών προϊόντων της εταιρείας υπάρχουν τρεις δυνατότητες για να βγάλει κάποιος χρήματα. Η πρώτη είναι πως υπάρχει μια πλατφόρμα, εφαρμογή από το κινητό, μέσω της οποίας οι καταναλωτές έχουν εκπτώσεις από τις συμβιβλημένες επιχειρήσεις. Πώς είναι το Scrooge? Καμία σχέση. Το Scrooge είναι μια πλατφόρμα που μπαίνεις και διαλέγεις από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις πρακτικά την πιο φθηνή. Εδώ διαλέγεις τη συμβεβλημένη επιχείρηση που θες και στην τιμή τιμοκαταλόγου παίρνεις μια έκπτωση, την έκπτωση που παρέχει η εταιρεία. Π.χ. Καταρχάς, συμβεβλημένες επιχειρήσεις υπάρχουν χιλιάδες από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, επαρχία παντού. Κινητή τηλεφωνία, ρεύμα, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ταβέρνες, εστιατόρια, φούρνοι, νυχάδικα, τα πάντα, ό,τι να είναι, 400.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο κλπ. Μιλάμε για πραγματική έκπτωση,
όχι κουπόνια, κάρτες κλπ. Δηλαδή, αν πας σε μια ταβέρνα και ο λογαριασμός είναι 100 ευρώ, η έκπτωση που παρέχει η επιχείρηση είναι 25%, θα πληρώσει 75 μόνο και μόνο επειδή έχεις την εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη δυνατότητα. Οι καταναλωτές πληρώνουν συνδρομή 28 δολάρια το μήνα, δολάρια για την Αμερικάνικη εταιρεία, για να έχουν πρόσβαση στις εκπτώσεις και εξοικονομούν 100-200 ανάλογα με την οικογένεια και τις ανάγκες τους. Εμείς παίρνουμε προμήθεια από αυτή τη συνδρομή ακριβώς επειδή έτσι λειτουργεί το affiliate marketing. Η δεύτερη δυνατότητα τώρα είναι η παροχή υπηρεσιών και εργαλείων σε επιχειρήσεις. Όταν λέω εργαλεία, εννοώ site, shop, πλατφόρμα για διαδικτυακά σεμινάρια, αγωγό διαφημίσεων για να βρουν νέους πελάτες, επιχειρηματίες κλπ. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα site κοστίζει στον επιχειρηματία 160 δολάρια, η δική μας προμήθεια είναι της τάξης του 80%, 130 δολάρια από τη μία επιχείρηση. Πρακτικά έχουμε μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή εργαλείων που οι επιχειρήσεις θέλουν και μια πάρα πολύ μεγάλη προμήθεια δική μας. Εδώ, να κάνω μια παρένθεση από μια ιστορία. Το 1849 στην Αμερική ήταν η εποχή των χρυσοθύρων. Έχουμε δει και τις ταινίες, όλοι είχαν βγει και έψαχναν για χρυσό, όντας σίγουροι πως θα γίνουν εκατομμυριούχοι. Αυτοί όμως που έγιναν πλούσιοι, όσο εντυπωσιακό και αν φαίνεται αυτό, δεν ήταν ούτε οι πρώτοι, ούτε αυτοί που βρήκαν το σωστό σημείο, ούτε καν αυτοί που εργάστηκαν σκληρότερα. Ήταν αυτοί που πουλούσαν τα εργαλεία στους χρυσοθύρες. Αξίνες κλπ. Είναι εντυπωσιακό. Μπορείτε να κάνετε την αντίστοιχη αναλογία με αυτό που σας προτείνω τώρα. Λοιπόν, τρίτη δυνατότητα και η πιο προσοδοφόρα κατά τη γνώμη είναι η δημιουργία και ανάπτυξη νέων συνεργατών. Εμείς, μαζί με τους συνεργάτες που μας έχουν συστήσει και βοηθήσει, που έχουν συστήσει και βοηθήσει εμάς, έχουμε την ευθύνη της εκπαίδευσης και ανάπτυξής τους. Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και το όφελος από την ανάπτυξή τους, μια που ο τζίρος που κάνουν εκείνοι προσμετράται και στο δικό μας τζίρο. Είναι δηλαδή συνδεδεμένοι και με την εταιρεία και με εμάς. Αν εκείνοι γίνουν κερδοφόροι και αν πάνε καλά, εμείς κερδίζουμε μια υπερπρομήθεια από τον τζίρο που δημιουργούν. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τη μέθοδο του franchise που είπαμε πριν. Απλώς σε αυτή την περίπτωση πρακτικά είμαστε εμείς αυτοί που δίνουν το franchise σε κάποιον άλλον, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε το χρόνο και τα αποτελέσματά μας. Θα σας δώσω κάποια σύντομα παραδείγματα για να έχετε μια εικόνα της ενδεχόμενης κερδοφορίας που μπορείτε να έχετε. Αν κάποιος ασχοληθεί με τη δεύτερη δυνατότητα, πάμε στη μέση, δηλαδή σύσταση, παροχή εργαλείων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, στην περίπτωση που συστήνει 10 επιχειρήσεις το μήνα, πρακτικά κερδίζει 1.300 δολάρια το μήνα ή περίπου 15.000 το χρόνο. Όλο αυτό όμως έχετε στο νου ότι λειτουργεί αθρηστικά, δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχετε βάλει τα προηγούμενα χρόνια και ανανεώσουν, επίσης δημιουργούν προμήθεια 80% που αθρίζεται στην καινούργια. Δηλαδή, γιατί οι επιχειρήσεις πληρώνουν 160 δολάρια το χρόνο για το site ή το shop τους. Αν κάποιος τώρα εστιάσει την πρώτη δυνατότητα και συνδέει καταναλωτές στην πλατφόρμα, ανθρώπους δηλαδή που απλώς θέλουν να ψωνίσουν ότι ψώνιζαν με έκπτωση και αν υποθέσουν πως συστήνει 20 καταναλωτές το μήνα και αν υποθέσουν ότι όλοι ανανεώσουν για χάρη παραδείγματος, τότε τον πρώτο μήνα το εισόδημα θα είναι 200 δολάρια, δεύτερο 400, στο τέλος του χρόνου 2-400 και ούτω καθεξής. Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της συνδρομητικής υπηρεσίας είναι ακριβώς ότι λειτουργεί αθρηστικά. Τέλος. Αν κάποιος εστιάσει στην τρίτη δυνατότητα, στη δημιουργία και ανάπτυξη πετυχημένων συνεργατών, πρακτικά εγκαθιδρύει ένα πετυχημένο franchise. Εδώ, σαν παράδειγμα, έχουμε τα εξής. Αν έχουμε 3-4 συνεργάτες που απλά κερδίζουν 200-300 ευρώ το μήνα, εμείς έχουμε περίπου 1.000-1.500 ευρώ το μήνα. Με 3-4 συνεργάτες που είναι όπως ήμασταν εμείς πριν, δηλαδή που βγάζουν 1.000-1.100 το μήνα, εμείς βγάζουμε το εισόδημά μας γίνεται περίπου 3-4.000 ευρώ το μήνα, και αν όλο αυτό το μοντέλο προχωρήσει, τα νούμερα ξεφεύγουν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα τέτοιο μοντέλο, αν πάει καλά και αν συνθεί καλά και αν μάθουμε να τη λειτουργούμε κτλ., κυριολεκτικά δεν έχει ταβάνι. Τώρα, μπορεί όλα αυτά τα νούμερα να φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά, αλλά υπενθυμίζω πως μιλάμε για επιχείρηση, όχι για υπαλληλική σχέση απενός, αλλά και ότι μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει σχέση με ανθρώπους και αξιοποιεί τη συνεργατική και πολλαπλασιαστική δύναμη μιας ομάδας ανθρώπων. Τώρα, πώς ξεκινάμε. Περιληπτικά υπάρχουν τρία πακέτα συνεργασίας, τα οποία κοστίζουν 150, 450 και 1000 δολάρια εφάπαξ και 28 δολάρια το μήνα, με διαφορετικές δυνατότητες το καθένα. Κάτω από αυτό το βίντεο εμφανίζονται δύο επιλογές. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, κάνετε κλικ στο αριστερό link και ξεκινάτε με το μικρό πακέτο συνεργασίας και μετά βλέπετε αν θα αναβαθμίσετε.
Το ξεκίνημα έχει τρία βήματα. Το πρώτο είναι η ενεργοποίηση του πακέτου, κάνοντας κλικ στο κουμπί. Το δεύτερο είναι ότι με το που ενεργοποιήσετε το πακέτο θα σας έρθει ένα email με κάποια βίντεο με το πώς ξεκινάμε σωστά. Εξηγούν ακριβώς διαφορετικές στρατηγικές, επιλογές που έχει κάποιος για να ξεκινήσει και θα καταλάβετε σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό το τεχνικό κομμάτι της επιχείρησης, γιατί υπάρχει και τεχνικό κομμάτι. Και αφού γίνει αυτό, το τρίτο βήμα είναι ότι θα κάνουμε μια συνάντηση στρατηγικής. Εκεί ορίζουμε ένα συγκεκριμένο οικονομικό στόχο. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε, τι θέλουμε να πετύχουμε, μέχρι πότε θέλουμε να το πετύχουμε, βάζουμε ένα χρονικό ορίζοντα και μετά καταστρώνουμε ένα πλάνο δράσης που να είμαστε σίγουροι ότι θα μας οδηγήσει στο στόχο μας, αλλά και είναι κάτι, ότι είναι και κάτι εφικτό και ότι ταιριάζει σε εσάς και μπορείτε να το φέρετε εις πέρας. Τώρα, αν δεν είστε σίγουροι, με το δεξί κουμπί μπορείτε να κλείσετε θέση στο 25% της κανονικής τιμής και να παρακολουθήσετε ένα τρίωρο σεμινάριο που έχει μία πιο επιστημονική ανάλυση του internet marketing, ώστε να καταλάβετε καλύτερα τι κάνουμε και σε ποιο χώρο κινούμαστε. Το σεμινάριο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, έχει πάρα πολλές πληροφορίες που χρειάζονται ούτως ή άλλως σε οποιονδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω internet, σε οποιονδήποτε χώρο. Αν δηλώσετε τώρα συμμετοχή στο σεμινάριο σήμερα, σας κάνω δώρο και ένα μήνα δοκιμαστικό ψηφιακό γραφείο, ώστε να μπορείτε να μελετήσετε τα πάντα από μέσα, όσα σας είπα, να δείτε τις εκπτώσεις, να τις χρησιμοποιήσετε, να δείτε τα εργαλεία, τις δυνατότητες που δίνει η εταιρεία, να δείτε τα πάντα από μέσα. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν. Το αριστερό κουμπί είναι για όσους είναι σίγουροι πως θέλουν να δοκιμάσουν να δουν τι γίνεται, και το δεξί κουμπί για όσους θέλουν να το σκεφτούν. Όσο λοιπόν το σκέφτεστε, σας βάζω την ομιλία που σας είπα στην αρχή. Και μετά κάνετε κλικ στην επιλογή που σας ταιριάζει και ό,τι και να επιλέξετε, εγώ θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάνετε κλικ στην επιλογή που σας ταιριάζει και τα λέμε μετά. Καλή συνέχεια. Πολύ κινητικό το ότι είμαστε εδώ, γιατί παρακολουθούσαμε... Αυτό είναι η συμπαράσταση, ξέρω. Σκεφτήκαμε με τον Κωνσταντίνο ότι ίσως είναι καλό να πω και για τα ωφέλη που έχουμε αποκομίσει, ίσως και λίγο από τη δική μου οπτική γωνία. Λοιπόν, τώρα όσοι έχουν ακούσει την ιστορία μας από τον Κωνσταντίνο, σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι όταν μου ζήτησε να βγούμε, βγήκα μαζί του από υποχρέωση. Και... αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει γούστο, προφανώς. Όχι, όντως είναι αλήθεια. Αλλά όταν βγήκα, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το πόσο έξυπνος ήταν, δεν το περίμενα. Αυτό, ήτανε... πιο κοντά το μικρόφωνο δεν ακούνε. Ήτανε πάρα πολύ έξυπνος λοιπόν, πάρα πολύ έξυπνος. Ναι. Είναι ακόμα πολύ έξυπνος. και εντυπωσιάστηκα και από την τρομερή ελευθερία σκέψης του. Πολύ εντυπωσιακό κι αυτό. Και στην πορεία μου έδειξε και μου υποσχέθηκε μια αντίστοιχα ελεύθερη, έναν αντίστοιχα ελεύθερο τρόπο ζωής. Τον οποίο εγώ την αίσθηση τον ζούμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τα ωφέλη τώρα είναι, ξεκινάνε σταδιακά. Ξεκινάς στην αρχή με το να μην χρωστάς. Το οποίο είναι πολύ ωραία αίσθηση. Πολύ ωραία αίσθηση. Να μην χρωστάς τίποτα. Απολύτως τίποτα. Να μην χρωστάς. Να έρχεται η ΔΕΗ, ΟΤΕ, το κινητό και δεν ξέρω τι άλλο και να ξέρεις ότι μπορείς να το πληρώσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Μετά πάνε με τα ψώνια. Κάθε άνοιξη, εγώ ήθελα να πηγαίνω για ψώνια, κάθε άνοιξη με πιάνει. Δεν είχα ποτέ αρκετά χρήματα για να πηγαίνω για ψώνια, κάθε άνοιξη. Από εδώ και στο εξής μπορώ να πηγαίνω για ψώνια. Βέβαια, συνήθως δεν παίρνω φορέματα πλέον, αλλά πηγαίνω στο τζάμπο. Δεν πειράζει, έχουμε σηκώσει όλο το τζάμπο πια. Το καλοκαίρι ανακαινήσαμε το σπίτι, το εξοχικό. Φτιάξαμε τα μπάνια, φτιάξαμε τους τοίχους, τα πάντα όλα. Και το πιο ωραίο από όλη την ανακαίνιση για μένα ήταν ότι βάλαμε μία μικρή τουαλέτα παιδική. Είναι κάτι τελείως άχρηστο, είναι ένα έξοδο, δεν είναι τρομερό. Πεταμένα λεφτά, τελείως. Ναι, είναι τελείως πεταμένα λεφτά. Αλλά μ' αρέσει. Ήταν κάτι άχρηστο που το θέλαμε και το βάλαμε. Εντάξει, έχει πλάκα. Είναι ωραίο. Τα ταξίδια είναι πολύ ωραίο. Τα ταξίδια έχουν δύο θετικά. Το πρώτο θετικό, το αυτονόητο, είναι ότι πηγαίνεις, βλέπεις καινούργια μέρη, καινούργιες νοοτροπίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να φεύγεις από τη ρουτίνα σου, να ανανεώνεσαι σαν άνθρωπος. Το δεύτερο πολύ θετικό είναι ότι συνειδητοποιείς πόσο ωραία ζωή έχεις. Είναι μεγάλο θετικό. Να γυρνάς και να λες: ζω στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Έχω μια πολύ ωραία ζωή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αν δεν πας ταξίδια. Και σου λείπουνε και ζηλεύεις και λες, οκ, θέλω να πάω. Είμαστε μια πολύ ωραία χώρα, όχι αλήθεια.
Έχουμε τον ήλιο μας, τα πάντα. Σιγά σιγά ξεκινάνε λίγο μεγαλύτερα ωφέλη, δηλαδή μετακομίσαμε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, σε ένα πιο μεγάλο, μεγάλες δουλάπες, χωράνε τα πάντα, κήπος. Είναι ωραία, σε μια ωραία περιοχή. Ένα επίσης θετικό για μένα είναι ότι δεν ζηλεύω πια. Αλήθεια. Δηλαδή θυμάμαι πριν από 2 χρόνια που είχαμε πάει σε ένα παιδικό πάρτι της κόρης μας μεγάλης, ήταν ένα τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο σπίτι με την εσωτερική μέσα, με το catering από εδώ μέχρι απέναντι. Της πήρε μια εβδομάδα να το φτιάξει, ξέρω, και εγώ σκεφτόμουν, Θεέ μου, πώς θα κάνουμε πάρτι, πού θα τους φέρω, τι θα κάνουμε τώρα. Πηγαίναμε σε μια άλλη φίλη και έλεγα, Θεέ μου, όλο το σπίτι έχει χαλιά. Πόσα λεφτά πρέπει να έχει για να έχει όλο το σπίτι. Εγώ πάντα έλεγα να μην κάνουμε πάρτι και να μην έχουμε χαλιά. Έτσι. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε αγοράσει χαλιά, αλλά δεν ζηλεύω πια. Είναι μεγάλη υπόθεση να αισθάνεσαι επαρκής και καλά με τον εαυτό σου. Η επιλογή του σχολείου είναι πάρα πολύ βασική και η οικογένεια είναι προφανώς πολύ σημαντική, αλλά κακά τα ψέματα, στο σχολείο περνάνε το μισό χρόνο της ζωής τους. Και όσο και θα προσπαθείς εσύ από την οικογένεια, σίγουρα επηρεάζει πάρα πάρα πολύ. Είχαμε αγχωθεί πολύ με αυτό το θέμα, με το τι θα κάνουμε με το σχολείο. Δηλαδή φοβόμασταν ότι θα γίνουν τα παιδιά μας στρατιωτάκια και τα προορίζουν για υπαλλήλους, σε βαθμό που έλεγα να φύγουμε στην Αγγλία να κάνουν homeschooling που επιτρέπεται εκεί. Βρήκαμε ένα πολύ ωραίο σχολείο το οποίο μας καλύπτει. Δεν είναι το πιο ακριβό σχολείο της Ελλάδος, είναι το σχολείο που καλύπτει εμάς. Συζητώντας τώρα με τους υπόλοιπους γονείς, είναι μεγάλο θέμα για εκείνους. Δηλαδή λένε, μου αρέσει το τάδε σχολείο, δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Είναι πολύ ακριβό, όπως και να γίνει, απορρίπτεται. Ή έχουμε, μας αρέσει αυτό το σχολείο, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν μπορεί το παιδί μου να πηγαίνει μία ώρα να πηγαίνει, μία ώρα να γυρνάει. Εμείς είχαμε την οτροπία ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, αν βρούμε σχολείο μακριά, μετακομίζουμε ανά πάσα στιγμή. Είναι απλό. Απλώς μετακομίζουμε και πάμε εκεί που θέλουμε. Τέλος. Είναι ωραίο να έχεις αίσθηση ελέγχου τη ζωή σου, όπως το θες. Και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν βρίσκαμε τίποτα, λέγαμε θα μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας σχολείο. Εκεί αρχίζει η πραγματική ελευθερία. Τώρα έχω μία αδελφική φίλη, η οποία έχει κάνει 2 αποβολές και έχει μπει στο προσκήνιο αναγκαστικά το φάντασμα των εξωσωματικών. Ξέρετε ότι οι εξωσωματικές κοστίζουν και πάρα πολλά χρήματα και δεν, πέρα από το όλο ψυχολογικό κόστος, δεν πρέπει να κάνεις μόνο μία, πρέπει να κάνεις 4, 5, 6 για να πετύχουν. Είναι ωραίο να ξέρω ότι μπορώ να τη βοηθήσω, ότι το κόστος δεν θα είναι το πρόβλημα. Έχει άλλα προβλήματα να ασχοληθεί. Αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Θα τελειώσει εκεί το θέμα. Είναι ωραίο να βοηθάς τους ανθρώπους που αγαπάς. Και τέλος, είναι ωραίο και να κάνεις φιλανθρωπίες. Είναι ωραίο να ρίχνεις λίγο στάχτη στα μάτια, να μην αισθάνεσαι τύψεις για τη ζωή που ζεις. Όχι, πέρα από όλα αυτά, βοηθάμε τα ζώα, βοηθάμε τους πρόσφυγες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, είναι καλό να αισθάνεσαι ότι έχεις μια θετική επιρροή στον κόσμο όσο μπορείς.